Και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι αυτό το μικρό 3% μαζί με τη στήριξη του ελληνικού λαού βγάζει τη χώρα μας από τα μνημόνια, αποκαλύπτει σκάνδαλα, ξεβρωμίζει τον τόπο από πολιτικές, λογικές, ρουσφετιών, διαπλοκής, κακοφορμισμένες πολιτικές που πήγαν την πατρίδα μας πίσω. Και αυτό μάλλον σας ενοχλεί, γιατί ένα μικρό 3% με ανθρώπους που είχαν όνειρα, οράματα, γερό στο μάχη, δύναμη και κυρίως στη στήριξη του ελληνικού λαού, κατάφερε να γυρίσει σελίδα σε αυτήν τη χώρα. Και κυρίως κατάφερε να σας βάλει στη γωνία σας. Προσπαθώ λοιπόν από χθες να σκεφτώ και να αναλύσω για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Προσπαθώ. Και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, όπου ολοκληρώσαμε την τελευταία αξιολόγηση και κλείνουμε οριστικά την πόρτα στη βάρβαρη εποχή των μνημονίων. Καλοδεχούμενη η πρόταση. Άλλωστε, εμείς κρινόμαστε καθημερινά από τον λαό για τη δουλειά μας. Σκληρή δουλειά. Για ποιο πράγμα όμως δυσπιστείτε? Θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν για τη μείωση της ανεργίας, για την ανασύσταση και στελέχωση των δομών υγείας και παιδείας, για τον εξορθολογισμό στις δαπάνες και την εξοικονόμηση χρημάτων που επιστρέφουν στο λαό, για την αύξηση των εξαγωγών και επενδύσεων, για τη δημιουργία βασικών υποδομών που δεν είχαν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί θέλατε μίζα κάτω από το τραπέζι, για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων και υγιούς περιβάλλοντος στο επιχειρήν, για το κόψιμο της μίζας των ρουσφετιών και της διαπλοκής, για την αποκάλυψη των σκανδάλων σας, για το ξεμπρόσκιασμα των στελεχών σας που κάνανε καριέρες και περιουσίες στην πλάτη του ελληνικού λαού, χωρίς να σας ενδιαφέρει η πορεία και το μέλλον του, για τη ρύθμιση του χρέους, για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ανάταση της κοινωνίας. Γιατί από όλα αυτά? Η δεύτερη υπόθεση που μπορώ να κάνω, μικροπολιτική βέβαια, είναι ότι σκέφτεστε πως με την πρόταση δυσπιστίας θα πιεστούν οι ΑΝΕΛ και έτσι θα ρίξουν την κυβέρνηση και θα επιστρέψετε στις γνωστές καρέκλες και στη γνωστή λογική που γνωρίζετε εδώ και 40 χρόνια, γιατί έχουν αρχίσει να αδειάζουν οι τσέπες και τα ταμεία σας. Η τρίτη υπόθεση είναι το μακεδονικό. Ασκείται πρόταση δυσπιστίας για να σταματήσει μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Μία συμφωνία που επιβάλλει στη γείτονα χώρα να αλλάξει σύνταγμα, να αλλάξει όνομα, να αλλάξει διαβατήρια, να αλλάξει το εθνικό της οικοδόμημα, ιστορία, σχολικά βιβλία, το σημαντικότερο, και να επαναπροσδιοριστεί. Ζητάτε αυτή η συμφωνία να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή και ρωτώ, έχετε χάσει ίχνος ευφυΐας και πολιτικής σκέψης, έστω στρατηγικής ίχνος? Να ψηφίσουμε δηλαδή εκ των προτέρων και να δώσουμε έγκριση σε μία συμφωνία από την Ελληνική Βουλή, χωρίς η άλλη πλευρά να έχει τηρήσει τα προαπαιτούμενα που βάζουμε. Να εγκρίνουμε δηλαδή μία συμφωνία και να απολέσουμε το διαπραγματευτικό χαρτί του βέτο, αν δεν υλοποιηθούν από την άλλη πλευρά όσα εμείς ζητάμε. Έτσι διαπραγματευόσασταν τόσα χρόνια για τα συμφέροντα της χώρας, αλήθεια, με τόση επιπολαιότητα? Η απάντηση είναι προφανής και την έχουμε πληρώσει ακριβά σαν έθνος και σαν χώρα. Και είστε τόσο ανεύθυνοι, όπου για ένα μείζον εθνικό ζήτημα το οποίο εσείς προκαλέσατε, διασπείρετε έναν τόνο ψέματα και παραπλανείτε τον ελληνικό λαό. Όμως σας βολεύει το ψέμα, γιατί έτσι μάθατε να πολιτεύεστε. Φοβάστε την αλήθεια, φοβάστε έναν λαό ενημερωμένο, φοβάστε έναν λαό που έχει όλα τα δεδομένα ανοιχτά και μπορεί να κρίνει. Σας βολεύει ένας λαός που ποτίζεται με ψέμα και εθνικιστικές ιαχές για να κρύβετε τα δικά σας εγκλήματα. Γιατί ιστορικά η παράταξή σας έχει διαπράξει εγκλήματα σε αυτή τη χώρα. Εγκλήματα στη Θράκη, εγκλήματα στη Μακεδονία, εγκλήματα στην Κύπρο, εγκλήματα στην οικονομία και την κοινωνία, εγκλήματα στην ιστορία μας. Θυμάστε τις μπάρες στη Θράκη? Γνωστή ιστορία. Επί κυβερνήσεώς σας. Η πολιτική σας είναι η πολιτική της μπάρας. Μπάρα αποκλεισμού. Μπάρες θέλετε να στήσετε και στη Μακεδονία. Μπάρες θέλετε να βάλετε στη συνεννόηση, την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη των λαών και των κρατών. Πάμε όμως στο προκείμενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από τότε που εγώ άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, τη γεωγραφία, τις πρώτες αφηγήσεις της ιστορίας, είμαι νεαρή στην ηλικία, βλέπετε, η γειτονική μας χώρα ονομαζόταν Μακεδονία. Και αυτό έχει τη δική σας αποκλειστικά υπογραφή. Μακεδονία σκέτο. Μακεδονία. Όλος ο κόσμος γνωρίζει αυτή τη χώρα ως Μακεδονία με τη δική σας υπογραφή. Οι νέοι και οι νέες της ηλικίας μου που μεγάλωσαν στα Σκόπια και στα γύρω χωριά μαθαίνουν στο σχολείο ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη δική σας υπογραφή.
Μεγαλώσαμε βλέποντας να μας κλέβουν την ιστορία, τον πολιτισμό, τα σύμβολά μας με τη δική σας υπογραφή. Βλέπαμε να ορθώνονται αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να χρησιμοποιείται ο ήλιος της Βεργίνας, να στείνονται παντού τα σύμβολά μας με τη δική σας υπογραφή. Στήσανε το εθνικό τους αφήγημα και την εθνική τους ταυτότητα πάνω στη δική μας ιστορία, στο δικό μας πολιτισμό, με τη δική σας υπογραφή. Αλήθεια. Αλήθεια, και θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Εσείς, οι πατριώτες, που ενδιαφέρεστε για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, πού ήσαστε όλα αυτά τα χρόνια? Πού ήσαστε όταν γινόταν όλα αυτά, όταν μας κλέβανε την ιστορία με τις δικές σας υπογραφές? Πότε αντιδράσατε? Πότε διαφυλάξατε τη δική μας ιστορία και τα δικά μας συμφέροντα, τον πολιτισμό μας? Πότε διεκδικήσατε και επιβάλλετε ότι αυτή είναι η δική μας ιστορία, η ελληνική? Εσείς βάζατε τις δικές σας υπογραφές. Ποτέ. Παραδοθήκατε ανεφόρον. Και ερχόμαστε σήμερα εμείς για να πάρουμε πίσω όσα εσείς δώσατε. Γιατί δεν μας τα κλέψανε. Τα δώσατε. Τα υπογράψατε. Τώρα λοιπόν που εμείς πάμε να υπερασπιστούμε την ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας, εσείς αρνείστε να το πράξουμε. Επιμένετε η χώρα αυτή να ονομάζεται Μακεδονία, σκέτο. Να στείνει αγάλματα με τα δικά μας σύμβολα. Να διατηρεί το ίδιο αλυτρωτικό σύνταγμα, να καπηλεύεται την ελληνική ιστορία μας. Γιατί αν δεν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, θα συνεχίσει να τηρείται το καθεστώς που τώρα τηρείται. Με τις δικές σας υπογραφές, με τη δική σας ανοχή. Και εξηγήστε μου, ποιος ακριβώς έχει πουλήσει τι? Αυτός που έδωσε, που υπέγραψε, που ανέχτηκε? Ή εμείς που διεκδικούμε να πάρουμε την ιστορία μας πίσω? Να διαφυλάξουμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας? Κυρίες και κύριοι συναδελφοί, όλοι κρινόμαστε μπροστά στην ιστορία και όλοι έχουμε ευθύνη. Και τα δικά σας γραμμένα είναι καταστροφικά για τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε τόσο κενοί, τόσο άδειοι, τόσο μικροί στα μάτια μου. Μπροστά στο εθνικό συμφέρον, προτάσετε το ευκαιριακό μικροκομματικό συμφέρον σας για να μαζέψετε ψηφαλάκια, πουλώντας υπερπατριωτισμό. Μέχρι και τη θέση του κόμματός σας αλλάξατε για την καρέκλα σας. Αναμένω με αγωνία την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Κώστα Καραμαλή, οι οποίοι από τη θεσμική τους θέση διαπραγματεύτηκαν το ζήτημα του Μακεδονικού. Οι τοποθετήσεις τους θα έχουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον. Περιγράφοντας την εμπειρία τους, θα μάθουμε πώς με την ανοχή τους ή την υπογραφή τους έχει ξεπουληθεί η ιστορία μας και η πατρίδα. Πατρίδα. Μία λέξη που πολύ συχνά χρησιμοποιείτε, αλλά δεν γνωρίζετε το περιεχόμενό της. Για σας η πατρίδα ήταν πάντα ένα λάφυρο. Ήταν το μέσο για να στήσετε καριέρες και περιουσίες εις βάρος της. Πουλάτε υπερπατριωτισμό μόνο για τις ψήφους. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μιλάτε για πατρίδα όταν ιστορικά η παράταξή σας δεν έχει κάνει ούτε μία πράξη πατριωτική. Ούτε μία. Δεν πολεμήσατε ποτέ για αυτή την πατρίδα. Δεν υπερασπιστήκατε ποτέ αυτή την πατρίδα. Η ιστορία σας συνοδεύεται από πατριδοκάπηλους συνεργάτες της Χούντας, των Ναζί και προδότες. Ευτυχώς στην ιστορία έχουν γραφτεί ηρωικές πράξεις από Έλληνες, στις οποίες, ευτυχές για μας, συμμετείχε ηρωικά και η αριστερά. Η ιστορία δεν ξεγράφεται. Και όποιος ξέρει να τη διαβάζει, ξέρει και τι σημαίνει ελληνική πατρίδα. Για μας, η πατρίδα δεν είναι κορώνες και ιαχές, δεν είναι μίζες και καρέκλες, δεν είναι ξεπούλημα της ιστορίας, της Μακεδονίας, δεν είναι ενίσχυση η συνεργασία με τα προξενία στη Θράκη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το γνωρίζετε καλά, γιατί το κάνατε πράξη. Για μας πατρίδα είναι η υπεράσπιση της γης που μας γέννησε. Είναι η θωράκιση της ιστορίας και της γλώσσας. Ξεκάθαρες σχέσεις με τους γείτονές μας και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας. Πατριωτική πράξη σήμερα είναι να ζεις, να επενδύεις, να εργάζεσαι στη Μεθόριο. Να γνωρίζεις την ταυτότητά σου και να συνεργάζεσαι με τον γείτονα. Χωρίς φόβο, χωρίς μίσος. Και αυτή η συμφωνία θωρακίζει ακριβώς αυτό. Κυρία Καρά, τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα. Όχι, 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 δεν υπάρχουν 30 επιστρέφει όσα εσείς παραδώσατε. Σας παρακαλώ πολύ. Ενισχύει την ανάπτυξη και την παραγωγή. Ήδη σας έδωσα ένα λεπτό. Θέτει σε κεντρικό παίκτη των Βαλκανίων, τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. Θωρακίζει τις ακριτικές περιοχές, τις οποίες εσείς για δεκαετίες παραμελήσατε. Και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, 2 δευτερόλεπτα. Η Βουλή είναι το σπίτι της δημοκρατίας. Είναι ο τόπος που θα έπρεπε να γεννά παιδεία και πολιτισμό. Αναλογιστείτε. Αναλογιστείτε. Τα μηνύματα Καρά, που στέλνετε στη νέα γενιά, τροφοδοτώντας το δημοσιολόγο είναι με ψέματα, αυτό που φανατισμό ακούτε, και φασιστικά Καρά συνθήματα.
Είναι απαράδεκτο το που κάνετε σε βάρος του συνεδρίου. Μόνο για λίγες ψήφους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Γεώργιος Καράς από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη.